Ξεχύλισε το ποτήρι της οργής στην Αυγενική με φόντο τη γεώτρηση που εδώ και 3 περίπου χρόνια έχει ολοκληρωθεί ως έργο, μετά από πολλά χρόνια αναμονής, πλην όμως η τοποθέτηση ενός πίνακα όπως εξηγούν τους έχει κολλήσει, καθώς το νερό δεν ανεβαίνει και οι ίδιοι να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους δεν μπορούν. Δεν γίνεται να είναι γεωτρήσεις έτοιμες, να είναι τα αγωγή, οι δεξαμενές, τα κολεκτέρ όλα μπασμένα, όλα έτοιμα. Και δεν ξέρω, θέλουν ένα διακόπτη, λέει, θέλουν μια ασφάλεια, ξέρω τι, και να μην γίνει το νερό πάνω. Αν είναι δυνατόν για μια ασφάλεια ή για ένα πίνακα, να μην γίνει το νερό πάνω. Γιατί? Εγώ ξέρω πως το νερό είναι πηγή ζωής. Τίποτα άλλο. Όταν το βρούμε πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Το κόστος είναι γύρω στα 2.500 ευρώ. Εργολάβος, από ό,τι ξέρω, έχει πάρει κάποια προκαταβολή για να αρχίσει να δουλεύει τον πίνακα. Και για 2.500 ευρώ αυτή την ώρα μένουν χωρίς νερό. Πόσες εκτάσεις? 4 χρόνια. Πάνω από 2.000 στρέμματα είναι. Πάνω από 2.000 στρέμματα. Το θέμα τους προβληματίζει για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι, που ένα μεγάλο μέρος των περιουσιών τους μένει απότιστο, χάνοντας ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής που θα μπορούσαν να έχουν αν πότιζαν κανονικά τα αμπέλια τους και τα ελαιόδεντρά τους. Μια παραγωγή με ή χωρίς νερό έχει να κάνει 60% επιπλέον παραγωγή. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, με τις ίδιες συνθήκες καλλιέργειας, το να έχεις μείωση 60% είναι τρομακτικό. Αν και όπως εξηγούν, έχουν απευθυνθεί αρκετές φορές στο Δήμο, ουσιαστικά απάντηση δεν έχουν λάβει. Εξέλιξη στο θέμα δεν έχει υπάρξει και οι ίδιοι μένουν όμοιροι ενός έργου που τέλειωσε, αλλά που δεν λειτουργεί. Σημειώνοντας ότι στην προσπάθειά τους εδώ και αρκετό καιρό να συναντήσουν τον ίδιο το Δήμαρχο, αφού κανείς δεν έχει δώσει λύση, βρίσκουν πόρτες κλειστές. Έχουμε ζητήσει μία συνάντηση με τον ίδιο το Δήμαρχο τώρα και 20 μέρες, σαν χωριό, και δεν μας έχει δεχτεί κανείς. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά, πρέπει να το πούμε, και πρέπει να υποθεί και είναι γνωστό, να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο. Να το πω αστείο, πώς να το πω. Λες το, σε ένα πίνακα δηλαδή. Δηλαδή, λέμε καμιά φορά για το κράτος ή για το κάποιο φορέα ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Εδώ υπάρχει πολιτική βούληση. Έχουμε κολλήσει ένα τεχνικό, να το πω, θέμα. Στον πίνακα, δηλαδή, να γελά κανείς, δηλαδή. Δεν ξέρω, δηλαδή, τι μπορεί να σημαίνει έτσι. Μάλιστα, οι κάτοικοι της Αυγενικής, που με οργή δείχνουν τις καλλιέργειές τους και πόσο φτωχή είναι η παραγωγή στα σημεία που δεν φτάνει το νερό άρδευσης, διευκρίνησαν ότι δεν θα διστάσουν, αν και τώρα δεν δοθεί λύση, να κινηθούν και δικαστικά, προκειμένου να επιρριφθούν οι ευθύνες σε όσους αναλογούν για τις αρνητικές συνέπειες που έχει αυτή η καθυστέρηση στις δικές τους καλλιέργειες. Ίσως να υπάρξει, αν δεν τελειώσει το έργο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, να υπάρξουν και, θα υπάρξει και μάλλον δικηγόρος, ο οποίος θα αναζητηθούν και ευθύνες νομικές ξεκάθαρα στο ίδιο θέμα, διότι 3 χρόνια δεν μπορεί να μας εμπέζουν από τη Δημοτική Αρχή.